σημερινή συνέντευξή του και τη νέα τη νέα δημοκρατία εδώ. Ξεκινάμε αύριο 12 Οκτωβρίου και σα καλωσορίζουμε στο πράσινο δωμάτιο που έχει μπει πλέον στην καθημερινή του κάμπου. Είναι το νέο συνηθίδη Στέκη. Για όσα θα πούμε σήμερα, θα σα καλεί ένα ηλεκτρονικό press kit αμέσως μόλις τελειώσει η συνέντευξη τύπου, με τα σχετικά δελτία τύπου και τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Και ό,τι χρειάζεστε σε φωτογραφικό υλικό, είμαστε στη διάθεσή σας. Για να ξεκινήσουμε, δίνω το λόγο στην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φωτογραφικού Υλικού Θεσσαλονίκη, την κυρία Ελευθερία Θανούλη. Καλώς ήρθατε και από μένα στο πράσινο δωμάτιο. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ σε μια πρώτη συνέντευξη τύπου για την ετήσια δραστηριότητα. Ξέρω ότι το φεστιβάλ στη συνείδηση των περισσότερων είναι συνηθισμένο άρρηκτα με τις δύο μεγάλες διοργανώσεις μας, το φεστιβάλ του Νοεμβρίου και το φεστιβάλ του Μαρτίου. Ωστόσο, όπως ξέρετε, το φεστιβάλ του Φωτογράφου Θεσσαλονίκης είναι ένας πολιτιστικός θεσμός με πολύ ευρύτερη δράση και με μια σταθερή παρουσία στην πόλη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι που θέλουμε να ενισχύσουμε και να αναδείξουμε με όλες τις δράσεις που έχουμε σχεδιάσει και με αυτή την πρώτη συνέντευξη τύπου που θα εστιάσει στις λεπτομέρειες του προγράμματος. Θέλουμε το φεστιβάλ να συνεχίσει να είναι ένα ζωτικό σημείο στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και να αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τη ζωή της πόλης. Εγώ θέλω μόνο σε δύο σημεία να σταθώ σύντομα, συνδυάζοντας και την θέση της Προέδρου με την κύρια απασχόλησή μου, που είναι η διδασκαλία και η έρευνα στο τμήμα κινηματογράφου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η σημασία της ταινιοθήκης και του μουσείου και το άλλο είναι η γενικότερη εμπειρία της κινηματογραφικής αίθουσας. Όσον αφορά το πρώτο, θέλω να πω ότι χρωστάω ένα πολύ μεγάλο μέρος της κινηματογραφικής μου εκπαίδευσης στο φεστιβάλ, γιατί ως φοιτήτρια εδώ είχα τη δυνατότητα να παρακολουθώ τα αφιερώματα που γίνονταν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και τις ειδικές θεματικές και μέσα από αυτά έμαθα την ιστορία του κινηματογράφου. Και τώρα ως καθηγήτρια πάλι στο φεστιβάλ απευθύνομαι και στέλνω τους νέους και τις νέες που θέλουν να μάθουν για σινεμά πάλι στο φεστιβάλ και στις προβολές εδώ πέρα, γιατί προσφέρουν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον πλούτο της κινηματογραφικής ιστορίας από όλο τον κόσμο. Και αυτό δεν πρέπει να το θεωρούμε σε καμία περίπτωση δεδομένο. Ας μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο πανεπιστήμιο της χώρας. Έχει το μοναδικό και μεγαλύτερο τμήμα κινηματογράφου, οπότε οι υπηρεσίες του φεστιβάλ σε όλο το νεανικό κοινό είναι πολύτιμες. Το δεύτερο σημείο, που πάλι έχει να κάνει με την κινηματογραφική εκπαίδευση και την γνώση της ιστορίας, είναι το μουσείο, το οποίο και εκείνο με τις δράσεις του και τα εκπαιδευτικά προγράμματα δίνει τη δυνατότητα σε νεότερες ηλικίες να εξοικειωθούν με την τέχνη και την πρακτική του κινηματογράφου. Το δεύτερο όμως κομμάτι, στο οποίο θέλω να αναφερθώ, έχει να κάνει με την ίδια την κινηματογραφική εμπειρία. Νιώθουμε και βιώνουμε όλοι ότι ο κινηματογράφος περνάει μεγάλες αλλαγές και έχουμε μία μετάβαση από την εμπειρία της σκοτεινής αίθουσας στην κατανάλωση κινηματογραφικών και ευρύτερα προγνωστικών έργων μέσα από πλατφόρμες και την οθόνη του υπολογιστή μας. Και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει, είναι κάτι που δεν ξέρουμε πάντα πώς να το διαχειριστούμε, θετικά, αρνητικά. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως οι άνθρωποι του προγράμματος, με επικεφαλής φυσικά τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, τον κ. Ανδρεαδάκη, αλλά και όλη η ομάδα του προγράμματος, προσπαθεί να βρει τρόπους να ανανεώσει αυτή την εμπειρία της αίθουσας, εμπλουτίζοντας τη θέαση ενός έργου και με άλλες ενδεχομένως δράσεις, οι οποίες πλαισιώνουν την ταινία, είτε πριν είτε μετά. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια πρόκληση για όλους μας εδώ να βρούμε έναν τρόπο να προσεγγίσουμε το κοινό στις αίθουσες, αλλά εμπλουτίζοντας την κινηματογραφική εμπειρία. Για παράδειγμα, τα Fundamental Cinema ήταν πέρσι μια πολύ πετυχημένη σειρά, το οποίο, όπως θα σας πει και ο κ. Ανδρεαδάκης, έχει εμπλουτιστεί και επεκταθεί. Και όλο αυτό το πείραμα και η προσπάθεια να βρούμε νέες λύσεις για νέες ανάγκες έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήθελα να συγχαρώ για τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους όλους τους υπεύθυνους του προγράμματος με κ.
κυρίαρχο τον Ορέστη, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τη σημασία της παρουσίας του φεστιβάλ στην πόλη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, πιστεύει πάρα πολύ στην ετήσια δραστηριότητα και θα σας τα πει και ο ίδιος, φαντάζομαι, πάρα πολύ αναλυτικά. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και όλους την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τα παιδιά που δουλεύουν, τη Μαρία του Πολυβίου, τον Πάνο τον Αξόλ, τον Τελοφίλη, που κρατάνε το φεστιβάλ ζωντανό όλες τις μέρες και δίνουν πραγματικά με πολύ μεγάλη όρεξη και πάθος τη δική τους συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που δείξατε τόσο ενδιαφέρον και ήρθατε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να βρισκόμαστε ξανά και ξανά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με όλες τις υπέροχες δράσεις που έχουμε προγραμματίσει. Σας ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη κάθε φορά που ανοίγουν οι κινηματογραφικές αίθουσες. Το σινεμά γεννήθηκε σε μια σκοτεινή αίθουσα και μόνο εκεί μπορούμε να ζήσουμε τα μαγεία. Σήμερα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε το άνοιγμα των αίθουσων και να παρουσιάσουμε όσα θα κάνουμε αυτή τη σεζόν. Ευχαριστώ πολύ. Τα θέλουμε και στα γαλλικά. Να, όχι, όχι, όχι. Ελίδρυ, ναι. Τα θέλουμε και στα γαλλικά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Θέλω αυτό για να κρατώ τα φωτιά μου. Είπα όμως μπορούμε να αρχίσουμε με αυτό το ωραίο σφατάκι που φτιάξαμε, που μια μικρή εικόνα του τι σημαίνει η ετήσια δραστηριότητα του φεστιβάλ. Φεστιβάλ όλο τον χρόνο, το Νοέμβριο, το Μάρτιο, αλλά και κάθε μέρα στις αγαπημένες σας αίθουσες, στην πλατεία Αριστοτέλους και στο λιμάνι, οι καλύτερες νέες ταινίες, αφιερώματα. Kids Love Cinema και εμβληματικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Στη Θεσσαλονίκη, φεστιβάλ όλο τον χρόνο. Τα λέει όλα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την έναρξη της κινηματογραφικής σεζόν και αυτό κάθε φορά είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, διότι καλή μικρή οθόνη, καλές πλατφόρμες, καλή ευκολία που έχουμε πια να έχουμε πρόσβαση σε χιλιάδες, δεκάδες και εκατοντάδες ταινίες από όλη την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, αλλά η εμπειρία της οθηνής αίθουσας δεν αντικαθίσταται με τίποτα, κυρίως διότι είναι μια εμπειρία συλλογική. Θυμάμαι πριν αναλάβω εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχα κάνει μια ομιλία σε ένα συγκέντριο στο Πάντιο και ο τίτλος ήταν «Το τέλος των φεστιβάλ και η αρχή των πόλεων». Ήταν λίγο προβοκατόρικο, τι σημαίνει τελειώνει τα φεστιβάλ. Αλλά ότι αυτό που έλεγα και αυτό που πιστεύω και λέω όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι εάν δεν ένας κινηματογραφικός οργανισμός ή και μουσικός και θεατρικός δεν έχει μια συνεχή παρεμβατική παρουσία μέσα στην πόλη που το φιλοξενεί, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Άρα θα σας πω με τίτλους μόνο και πολύ σύντομα, δεν θα σας κουράσω, ποια θα είναι αυτή η δραστηριότητα. Καταρχάς θα σας θυμίσω, αν και το ξέρετε, ότι 2 με 12 Νοεμβρίου έχουμε το Φεστιβάλ Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. 64ο. 7 με 17 Μαρτίου το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα πληροφορηθείτε τα πάντα σε 10 μέρες στις 24 Οκτωβρίου ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οπότε θα έχουμε όλες τις πληροφορίες για την εκδήλωση. Ό,τι έχει δημοσιευθεί ως δελτίο τύπου μέχρι στιγμής ισχύει. Και να αρχίσω με τίτλους τις δράσεις αυτές των εκτός φεστιβάλ. Το πρώτο και κατά τη γνώμη μου το πιο πρωτοποριακό είναι το Fundamentals of Cinema. Όσοι δεν το ξέρετε, σας λέω εντάχει ότι είναι μία
ένας διαφορετικός τρόπος να προσεγγίσουμε μία γνωστή, κλασική, σημαντική ταινία της ιστορίας του κινηματογράφου. Και είναι μία συλλογική δραστηριότητα, είναι μία συλλογική δράση. Βλέπουμε μία πολύ σημαντική ταινία. Κάποιος ειδικός, κάποιος θεωρητικός, κάποιος καλλιτέχνης μιλάει για αυτήν στην αρχή και μετά στο τέλος γίνεται μία συζήτηση, αλλά και από εκείνες τις παρετές συζητήσεις που κάθεται κάποιος και λέει, αλλά μία διαδραστική συζήτηση με το κοινό, όπου του αποκαλύπτει τα μυστικά αυτής της ταινίας και τον βοηθάει να ξεκλειδώσει τον κόσμο της και να βρει άλλες ταινίες, να βρει άλλους τρόπους να προσεγγίζει τη μαγεία της μεγάλης οθόνης. Τα Fundamentals of Cinema λοιπόν ξεκινούν φέτος στις 18 Οκτωβρίου εδώ στο Olympion με το Πέρα από τον Παράδεισο του Jim Jarmusch, όπου η ιστορικός κινηματογράφος Λίνα Μιλωνάκη θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Λίνα, είσαι έτοιμη? Αλλά φέτος, επειδή είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το πρόγραμμα, το πάμε και στην Αθήνα. Οπότε η Θεσσαλονίκη πάει Αθήνα με το Fundamentals, στον κινηματογράφο Δανάο. Κάθε φορά, δύο μέρες μετά, την ταινία που παίζουμε εδώ, θα την παίζει και ο Δανάος, για να έχουν την τύχη και οι επιτυχίες της Αθήνας και τις σκούλες, έτσι. Να νιώσουν αυτά που είπε εδώ η κυρία Θανούλη, ότι έμαθαν. Και θα είναι η ίδια ταινία, την οποία θα προλογίσει και θα αναλύσει ο μουσικός Κύρκος Δελιβοριάς. Εντάξει, σας αναφέρω αν και τα γράφει το δελτίο τύπου τις φετινές ταινίες, πέρα από τον Παράδεισο του Τσάρμους, Στάλκερ, Ιταρκόφσκι, Μαρχόλα Τράιβ, Ντέιβιντ Λίντς, Κάρο Διάριο, αγαπημένο με μερολόγιο του Νάνι Μορέτη, M, ο Δράκος του Ντίσσελντορφ, Φριτς Λάγκ, Tokyo Story, του Όζου, η διακριτική βοήθεια της Μπουρζουαζίας του Λιου Μπονιουέλ, Ρώμια Νοχείρο του Κόλλη, του Ροσελίνη, Αποκάλυψη τώρα, το Λετούξ, του Κόπολα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα, κομμωδίες, δράματα πολεμικά που καλύπτουν, πιστεύουμε, ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κινηματογραφίας. Εισάγουμε και άλλα δύο Fundamentals. Το Fundamentals Midnight. Τα λέει όλα ο τίτλος, με τα μεσανύχτιες ταινίες, ταινίες είδους που μας κάνουν να τρομάζουμε, να βλέπουμε άλλες πτυχές της κινηματογραφικής πραγματικότητας και δεν θα υπήρχε νομίζω καλύτερη ταινία να γενιάσουμε το Fundamentals Midnight από τον Εξορκιστή, ενός πολύ μεγάλου δημιουργού, ο οποίος δυστυχώς εγκατέλειψε τα εγκόμια, στον William Friedkin πριν από ένα μήνα και καμία καλύτερη ημερομηνία από την ερχόμενη Παρασκευή, η οποία είναι Παρασκευή 13. Έχουμε και το Fundamentals Kids, όπου η μουσιοπαιδαγωγή του μουσείου μας, με τον ίδιο τρόπο που οι άλλοι επιστήμονες, καλλιτέχνες ξεναγούν το κοινό, θα ξεναγήσουν το κοινό, τα παιδιά, θα τα βοηθήσουν να ξεκλειδώσουν και να μάθουν μερικά από τα μυστικά του κινηματογράφου. Τα Fundamentals Kids λοιπόν φέτος θα μας μιλήσουν πολύ για τη χρήση του ήχου στον κινηματογράφο και είναι το Sherlock Junior, η φαντασία, η κλασική φαντασία του Disney και του Wall-E. Αυτό είναι η πρώτη δράση την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ, το Fundamentals of Cinema. Αρχίζει αύριο όμως και η κινηματογραφική σεζόν, επειδή είμαστε εδώ στο Olympion. Όπως ξέρετε και εδώ και στο λιμάνι παίζουμε επιλεγμένες ταινίες, όσο το δυνατόν πιο ας τις πούμε φεστιβαλικές ταινίες που απευθύνονται σε ένα κοινό που θέλει να σκεφτεί λίγο περισσότερο για τον κινηματογράφο, τη ζωή, την πραγματικότητα, την πολιτική, τον κόσμο, την ιστορία. Ξεκινάμε με τις Περασμένες Ζωές, της Ελίζ Σον. Μια ταινία που όποιος δεν βάλει τα κλάματα να έρθει να μου το πει, διότι ναι. Την ταινία του Τσεϊλάν, του Τούρκου φίλου μας, ο οποίος έχει επισκεφτεί και στο φεστιβάλ πολλές φορές, τα Ξένα Χόρτα, και του Πατρίτζιο Γκουσμάν, η Φανταστική Χώρα μου. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται συνέχεια και αν εμπλουτίζεται συνεχώς, θα είναι ταινίες όπως και κάθε χρόνο που πιστεύω ότι θα σας συγκινήσουν. Εδώ κάτι ήθελα να πω για τον τρόπο επικοινωνίας του προγράμματος φέτος. Προσπαθεί το φεστιβάλ και κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων αλλά και της ετήσιας να είναι όσο το δυνατόν πιο green, πιο βιώσιμο. Οπότε αποφασίσαμε να τυπώνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο
έως και καθόλου εφήμερα χαρτιά. Δηλαδή, έντυπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 2, 3, 4, 5 μέρες και μετά τα πετάμε. Οπότε όλα αυτά τα ωραία προγραμματάκια που είχαμε δεν θα τα ξαναβγάλουμε. Όπως ακολουθούν και όλες οι μεγάλες διοργανώσεις και όλοι οι οργανισμοί πια που δεν τυπώνουν εφήμερα χαρτιά. Είναι και πιο οικονομικό, αλλά κυρίως σαφώς πιο οικολογικό. Οπότε σας καλώ να ψάχνετε το site μας. Νομίζω ότι και όλοι εσείς θα βοηθήσετε το κοινό να περάσει την πληροφορία, τι ταινίες παίζουμε και τι εκδηλώσεις κάνουμε. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Περισσότεροι από 18.500 μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν πέρσι στη χρονική χρονιά 2022-2023 στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και του Μουσείου Μουσική Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Με τίτλους, τι θα είναι αυτά τα προγράμματα φέτος. Οι μουσιοπαιδαγωγοί μας υποδέχονται μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τους καλούν να κάνουν τι, να παρακολουθήσουν ποικιλόμορφες δράσεις της κινηματογραφικής παιδείας και θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την κινηματογραφική ανάγνωση από μικρή ηλικία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτή την ηλικία διαμορφώνεται ένα παιδί και αρχίζει να καταλαβαίνει τι είναι καλό σινεμά, τι είναι και πώς το προσεγγίζουμε. Πώς μπορούμε να το ξεκλειδώσουμε, πώς μπορούμε να μπούμε μέσα σε αυτή τη μαγεία. Πιστεύουμε πολύ σε αυτά τα προγράμματα και έχουν ήδη μεγάλη επιτυχία και έχουμε πάρει και πάρα πολύ καλές θετικές από καθηγητές, από γονείς και από τους ίδιους συμπαθητές που είναι και ωραία χαρά που τους βλέπεις και χαίρονται σε αυτές τις ταινίες. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nextus είναι μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που περιέχει 30 ταινίες ντοκιμαντέρ με ελληνικούς υπότιτλους και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίες 12 με 18 χρονών. Και είναι ιστορικές ταινίες και ξεπηλίγει ουσιαστικά όλη την ιστορία του 20ου αιώνα. Είναι ένα, ας το πούμε, βοηθητικό πρόγραμμα στο μάθημα της ιστορίας. Ποιος το έλεγε όλδιος ως της ιστορίας της έσχε μάθηση, είναι ο Ιλόδοτος, ο Κηδίτης, τέλος πάντων. Κάποιος, λοιπόν, ευτυχής είναι όμως όποιος μπορεί να, όποιος ξέρει την ιστορία, διότι βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα στον κόσμο και τώρα εδώ στην κοινωνία μας. Άρα, ένας πολύ καλός τρόπος μέσω από το νέο ντοκιμαντέρ να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον κινηματογράφο αλλά ταυτόχρονα και με την ιστορία. Οι εκπαιδευτικές προβολές Next Gen συνεχίζονται και φέτος. Άλλο ένα πρόγραμμα που είναι κινηματογραφική εκπαίδευση και αρχαιολογία. Η πολιτιστική κληρονομιά σε κινηματογραφικά καρέ με το βλέμμα εφήβων. Σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής, το Film Office, το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής και το Μουσείο Κινηματογράφου, καλεί τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Χαλκιδικής να φτιάξουν το δικό τους ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Να μείνει και κάτι και να δουν τα παιδιά πώς φτιάχνουν μια ταινία. Η Συνεβαλίτσα. Η Συνεβαλίτσα έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας με σκοπό να πάμε να επικοινωνήσουμε όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα και που θα δείτε πιο αναλυτικά. Είναι μια βαλίτσα γεμάτη κινηματογράφου που πάει στις σχολικές αίθουσες όλες τις Ελλάδες. Όπου μας τη ζητήσουν και όπου μπορούμε, πάμε με αυτή τη συνεβαλίτσα η οποία ανοίγει και μέσα έχει όλα τα μυστικά και όλη τη μαγεία του κινηματογράφου. Τα σχολεία πάνε σινεμά, εκπαιδευτικές προβολές για παιδιά και εφήβους. Περιλαμβάνει προβολές ταινιών μυθοπλασίας, τεκμηρίωση ντοκιμαντέρ και κινουμένων σχεδίων από όλο τον κόσμο για μαθητές δημοτικού γυμνασίου και λυκείου. Στις αίθουσες όλη την σεζόν, την σχολική σεζόν, μετά από ραντεβού που κλείνουν τα σχολεία. Σε συνεργασία όλα αυτά με τον Ιαννικό Πλάνο το European Film Factory. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα δελτία τύπου. Δεν τα τυπώνουμε, μόνο εγώ τα τυπώσαμε. Λοιπόν, το Kids Love Cinema επιστρέφει για μια ακόμα κινηματογραφική σεζόν. Σας περιμένουμε κάθε Κυριακή εδώ στο Olympion στην αίθουσα Παύλο Ζάνας. Παρέα με τις αγαπημένες μας μασκότ. Για να δουν τα παιδιά με τους... αυτό είναι για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών με τους συνοδούς τους για να δουν ιδιαίτερες ταινίες και να μοιηθούν στον κόσμο του κινηματογράφου. Αρχίζει στις 22 του μηνός με το Αλαντίν, τώρα ναι, μεταγλωτισμένες ταινίες με είσοδο μόνο 3 ευρώ.
Και κλείνω, νομίζω, και σα κουράσω άλλο, η Τενιοθήκη. Η Τενιοθήκη Θεσσαλονίκης, όπως είπε η κυρία Θανούλη, είναι ένας τρόπος να υπάρχει συνεχώς μια εκπαιδευτική ψυχαγωγική διαδικασία για τους ανθρώπους που θέλουν, τους φοιτητές, αλλά και όλους, διότι έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλούς φοιτητές, αλλά έχει και ανθρώπους όλων των ηλικιών, οι οποίοι θέλουν να δουν συγκεντρωμένα το έργο κάποιου καλλιτέχνη, κάποιου σκηνοθέτη, κάποιου ηθοποιού, κάποιας κινηματογραφικής χρονιάς, κινηματογραφικής εποχής ή κάποιας χώρας. Τα αφιερώματα που έχουμε κλείσει μέχρι στιγμής είναι στο Σταυροτσιόλι, ένα πολύ αγαπημένο σκηνοθέτη του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος είχε μια πολύ ιδιαίτερη πορεία, διότι συμμετείχε ως τεχνικός, ως σκηνοθέτης στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, στο Φίνο Φιλμ, στη Φίνος Φιλμ, με πολύ σημαντικές ταινίες. Μετά έκανε μια απουσία και επανήλθε με ταινίες πιο ποιητικές, πιο ιδιαίτερες, γι' αυτό και ο τίτλος του αφιερώματος είναι μια τόσο μακρινή παρουσία. Ήταν παρόν πάντα στο ελληνικό σινεμά και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που τον αγαπούσαμε πολύ και ελπίζω και αυτός μας αγαπούσε. Αυτό είναι 7 έως 13 Δεκεμβρίου. Τον Ιανουάριο, 18 έως 21, έχουμε τον Herzog και τον Klaus Kinski. Ο καλύτερος εχθρός μου, του Κέντρο Απάκ, λέγεται το αφιέρωμα, Herzog vs. Kinski. Ήταν δύο δημιουργοί που είχαν μια πάρα πολύ σημαντική καριέρα, συνεργασίες σε εμβληματικές ταινίες. Λένε ότι όσοι ήταν στα γυρίσματα, όταν τους βλέπανε μαζί, φεύγανε γιατί οι καυγάδες ήταν ομοιρικοί. Ωστόσο, οι συνεργασίες τους έχουν μείνει και θα παίξουμε μερικές πολύ σημαντικές ταινίες τους. Αγκύρε, τον Οσφεράτου, το Βόιτσεκ, το Φιτσκάραντο, το Κόμπρα Βέρτε. Αυτές τις ταινίες που σημάδεψαν την πορεία αυτών των δύο δημιουργών. Αυτές ήταν, αυτοί ήταν οι τίτλοι του σημερινού δύο, ξέρω. Το K-Crime. Αυτό γιατί το ξέχασα, γιατί είναι στην άλλη σελίδα. Το K-Crime, λοιπόν, αυτό είναι τον Απρίλιο, 18-24 Απριλίου. Κορεάτικο σινεμά. Κορεάτικο σινεμά είναι το κορεάτικο σινεμά ίσως το δεύτερο, τρίτο πιο σημαντικό στον κόσμο, με εκατοντάδες ταινίες κάθε χρόνο, αλλά και με ένα πολύ ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη αγάπη και στο crime. Οπότε θα είναι crime movies από τη σύγχρονη παραγωγή του κορεατικού σινεμά, ο Bong Joon-ho, Kim Ki-duk, αυτή η δημιουργή. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα τις ταινίες, οπότε δεν θα τις πούμε. Σίγουρα πάντως θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό αφιέρωμα της πολύ σημαντικής κινηματογραφίας της Ασίας. Νομίζω τα πάω όλα, Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ελπίζω να είστε εδώ στις αίθουσες και ελπίζω να ξαναβρούμε... Έρχεται ο κόσμος στις αίθουσες. Ελπίζω να ξαναβρούμε αυτή την αγάπη της μεγάλης αίθουσας και την συλλογική εμπειρία του να παρακολουθούμε μια ταινία και να την παίρνουμε μαζί μας. Μ' αρέσει να λέω ότι οι προβολές που κάνουμε εδώ κατά τη διάρκεια των δύο φεστιβάλ, αλλά και όλες τις χρονιάς, όπως τα Fundamentals, όπως τα αφιερώματα στην Τενιοθήκη, όταν βγούμε έξοδο στο πεζοδρόμιο στην πλατεία στο τέλος του λιμάνι, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε πάρει την ταινία μαζί μας και την πάμε βόλτα στα μπαρ, στα εστιατόρια, στα παγκάκια, στο σπίτι μας και μας κάνει να ονειρευόμαστε και να ερωτευόμαστε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Αν όχι, να σας πω... Συγγνώμη. Σε αυτή την πλατφόρμα για τα παιδιά 12-18 απευθύνεται σε μεμονωμένους? Όχι, για τον έξοδο. Yes. Αυτό απευθύνεται σε σχολεία. Είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι σαν σχολεία. Ένα media program. Με Barcelona και Doc Barcelona. Δουλεύουμε με Doc Barcelona και Munich. Είναι το media program. Είναι πολύ σημαντικό.
Να σας πω